Στο βόρειο τμήμα του Εύρου περιόδευσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης. Ο κ. Λαφαζάνης βρέθηκε στον Εύρο λόγω του συνεδρίου της ΓΕΣΕ και μιλώντας στο Δημοσθένη Δούκα, σχολίασε την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και κατέθεσε την αρνητική του θέση για τη δημιουργία ΕΟΣ στην περιφέρεια μας. Κ. Λαφαζάνη, στην επίσκεψή σας στον Εύρο, στην Ορεστιάδα, στην Ιστερούπολη, ποια εικόνα σχηματίζει την περιοχή? Είναι μια περιοχή η οποία έχει αναδειχθεί ως σημείο αναφοράς στο παρελθόν ως παραμεθόριο, τώρα μετά την κατάρρευση των συνόρων ως μια ευκαιρία και πύλη για το Βαλκάνια και τις παρεξήγησες χώρες, και τελικά έχει καταναλωθεί πολλής λόγος, αλλά χωρίς ποτέ αυτή η γεωστρατηγική θέση του Εύρου να γίνει μια πραγματική δεσπόζουσα θέση στην περιφέρεια. Καταρχάς να σας καλησπερίσω, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω από το σταθμό σας. Η παρουσία μου στον Εύρο είναι με την ευκαιρία του συνεδρίου της ΓΕΣΕ, όπου το πρωί μου δόθηκε ευκαιρία να χαιρετήσω εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ το συνέδριο αυτό, και βεβαίως αξιοποιήθηκε η παρουσία μου εδώ προκειμένου να κάνουμε σήμερα το απόγευμα μια συγκέντρωση για τις πολιτικές εξελίξεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως αξιοποίησα το χρόνο και πήγαμε μια μικρή περιοδία σήμερα στο βόρειο μέρος του Εύρου. Επισκεφθήκαμε την ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης, όπου είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε το Σύλλογο των Εργαζομένων και τον Διευθυντή της επιχείρησης, και είχαμε στην Ορεστιάδα μια σύσκεψη με τους φορείς της πόλης και της γύρω περιοχής. Δεν είμαι ο πιο αρμόδιος, όπως καταλαβαίνετε, να μιλήσω. Ποια εικόνα έτσι σχηματίσετε? Ουσιαστικά για τα προβλήματα του Εύρου, αλίμονο. Αν δεν έχεις ζήσει ένα μέρος, αν δεν έχεις τα βιώματα ενός μέρους, δεν είναι εύκολο να μιλήσεις γι' αυτό. Αλλά επιτρέψτε μου, με αυτή τη φευγαλαία ματιά που ας πούμε έριξα στον Εύρο, και από αυτά που άκουσα εγώ έμεινα έκπληκτος για την κατάρρευση που έχει ο νομός, και εννοώ την οικονομική και κοινωνική κατάρρευση. Αυτό που με εξέπληξε ιδιαίτερα είναι η μεγάλη ανεργία που ειδικά στο Βόρειο Εύρο τίνει να φτάσει σε ορισμένες πόλεις και το 60%. Δηλαδή μιλάμε για πόλεις οι οποίες είναι στην ουσία πόλεις ανέργων. Είναι η ικτρή μειοψηφία αυτή που εργάζονται, και η μεγάλη πλειοψηφία δεν δουλεύει. Και αυτό είναι δραματικό, τραγικό, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μια παραμεθόριο περιοχή. Με εντυπωσίασε επίσης η κατάρρευση που έχει ο αγροτικός τομέας. Η εγκατάλειψη μάλλον που έχει ο αγροτικός τομέας. Ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα γενικότερα έχει εγκατάλειψη, αλλά από ό,τι αντελήφθη εδώ στον Εύρο τα πράγματα είναι λίγο ακόμα χειρότερα. Και ξέρετε, ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα θα έπρεπε να ήταν ένα μεγάλο στήριγμα για μια διέξοδο από την κρίση. Άλλωστε, όπως ξέρετε, πολύ πιο αναπτυγμένες χώρες από την Ελλάδα και πλούσιες χώρες, Ελβετία, Ολλανδία, Δανία, στηρίζουν την απασχόλησή τους και σήμερα στον πρωτογενή τομέα, τον οποίο εμείς έχουμε εγκαταλείψει. Επίσης, να τονίσω ιδιαίτερα αυτό που είδα στην ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης. Είναι κατάντημα αυτό για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα η οποία θέλει να έχει ένα παραγωγικό ιστό, για την Ελλάδα που θέλει να κάνει μια προσπάθεια να βγει από αυτή την κρίση, από το φαύλο κύκλο της ύφεσης που έχουμε περιπέσει. Η ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης διαλύεται και είναι έτοιμη να την εκποιήσουν, όχι για να μπορέσει να λειτουργήσει, αλλά για να κλειδωθεί οριστικά. Προς εκεί βαδίζει η εκποίηση και ο διαγωνισμός για την εκποίηση της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης. Και θα μείνουν άνθρωποι στον δρόμο, θα δοθεί χαριστική βολή στην δεθλοπαραγωγή του Εύρου, και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, και η τελευταία λειτουργούσα, έστω και υποτυπωδώς, παραγωγική επιχείρηση, βιομηχανία στο Βόρειο Εύρο θα κλείσει. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι καλό μήνυμα και καλό σημάδι για το μέλλον. Η θέση μας είναι πολύ διαφορετική για την
Στο Βόρειο Εύρο, επειδή αναφερθήκατε την οικονομική κατάσταση, ξέρετε ότι έχει αναδειχθεί και τελευταία με ένα δραματικό τρόπο. Είναι το περίφημο θέμα της μη εκμετάλλευσης από του ζεολίθου. Υπάρχει ένα μεγάλο. Λοιπόν, το ξέρετε πολύ καλά και εσείς, γιατί έχει έρθει και στη Βουλή και από ό,τι φαίνεται θα ασχοληθούν και οι οικονομικοί εισαγγελείς, γιατί μάλλον πρόκειται περί σκανδάλου η μη αξιοποίηση του ζεολίθου για τι εξυπηρετούνται ίσως πιθανώς συμφέροντα. Ποια είναι την αντίληψή σας τελικά για αυτό το γεγονός ότι δεν αξιοποιούμε ούτε καν τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους μας? Αυτό που λέτε δείχνει την τραγωδία της χώρας αυτής και γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και γιατί δεν μπορεί να κάνουμε βήματα μπροστά. Ο ζεολίθος είναι ένα ορυκτό από το οποίο έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Mm-hmm. Με άριστη ποιότητα και είναι ένα ορυκτό το οποίο ζητείται. Και επίσης είναι ένα ορυκτό του οποίου η εκμετάλλευση δεν είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική για το περιβάλλον. Άρα έχουμε όλες τις δυνατότητες και όλες τις ευκαιρίες να το αξιοποιήσουμε για να πάμε μπροστά και το έχουμε καταλήψει. Τη στιγμή που στη γειτονική Βουλγαρία πραγματοποιούν εξαγωγές. Και η Ελλάδα εισάγει ζεολίθο στην Τουρκία. Και η Ελλάδα βεβαίως εισάγει. Λοιπόν, αν συνεχίσουμε έτσι, με συγχωρείτε, δεν θα είναι ο Βόρειος Εύρος που θα πληρώσει την ύφη. Φοβάμαι ότι η Ελλάδα αυτή την καταστρέφουμε, την διαλύουμε μόνοι μας. Μια παραγωγική δραστηριότητα λοιπόν τόσο σημαντική και η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και για απασχόληση και για εξαγωγική δραστηριότητα, εγκαταλείπεται. Αυτό είναι δράμα. Δυστυχώς δράμα. Ξέρετε ότι στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει επενδυθεί ένα άλλο σχέδιο θεωρητικά ανάπτυξης με προτεργάτη μας και την περιφέρειά μας και χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι περίφημες ελεύθερες ή ειδικές οικονομικές ζώνες. Έχει επιλεγεί η περιοχή μας και γίνονται σενάρια, παίζονται για το αν θα πρέπει ή δεν πρέπει και πώς θα γίνει να υλοποιηθεί ή να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σχέδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει για τη ΕΟΖ και συγκεκριμένα στη Θράκη? Η ΕΟΖ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σκλάβο πάζαρο. Είναι ένα γκέτο εργασιακό, μια βαρβαρότητα για την εποχή μας. Αν θέλουμε να στηρίξουμε στις ειδικές οικονομικές ζώνες, ελεύθερες όπως λένε οι οικονομικές ζώνες, όπως θέλει να τις πει κανείς, την ανάπτυξή μας, δυστυχώς επενδύουμε στην κινεζοποίηση της Ελλάδας, επενδύουμε στην ασιατοποίηση της Ελλάδας ή την αφρικανοποίηση και όχι σε μια Ελλάδα που θέλει να βλέπει στην ανάπτυξη, να βλέπει στον αναπτυγμένο κόσμο, να βλέπει στην πρόοδο, να βλέπει στην προκοπή. Διότι προκοπή δεν μπορεί να γίνεται με εργασιακές σχέσεις ανύπαρκτες και με μισθούς των 200 και 250 ευρώ. Φοβάμαι όμως ότι εδώ που έχουμε φτάσει η κυβέρνηση θέλει να κάνει μια ειδική οικονομική ζώνη όλη την Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα. Διότι έχουμε τον κατώτατο μισθό που έχει φτάσει 580 ευρώ και από εδώ και μπρος, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο, ο εκάστοτε υπουργός θα καθορίζει ο ίδιος με απόφασή του, χωρίς συλλογική διαπραγμάτευση, τον κατώτατο μισθό. Μπορεί να δούμε λοιπόν από τον Απρίλιο και μετά ένα κατώτατο μισθό που να φτάνει 400, ίσως και τα 250 ευρώ, ένα κατώτατο μισθό ο οποίος να είναι διαφορετικός από περιφέρεια σε περιφέρεια, ίσως και από νομό σε νομό, και αυτό να θεωρείται αναπτυξιακό κριτήριο και αναπτυξιακό προνόμιο για κάθε περιφέρεια ή για κάθε νομό. Αυτό όμως δεν είναι ανάπτυξη, γιατί η ανάπτυξη αφορά τους ανθρώπους. Όταν οι άνθρωποι εξαθλιώνονται, όταν οι άνθρωποι είναι υποζωώδη μεταχείριση, αντιλαμβάνεστε ότι η ανάπτυξη αυτή είναι για λίγους, είναι μόνο για τα κέρδη και είναι αμφίβολο αν είναι ακόμα και για λίγους, ακόμα και για τα κέρδη, ή δεν διαμορφώνει απλώς μια οικονομική και κοινωνική έρημο.